Αλλά και έχει πλαστικό πάνω. Είμαι ο Παύλο Εσκομπάρ της κουζίνας. Αυτά έρχονται από το πετσέτα όμως, δεν είναι αληθινά λεφτά. Αλλά αυτό το πουρο είναι αληθινότατο. Τόσο άγριος είμαι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μαλλιά της cooking, powered by ifu.gr, online delivery. Και πλέον είμαι τόσο... με χρειάζεται το πουρο. Ας φωνάξουμε την αρχή της εκπομπής. Έλα πουστρά. Είμαι ο Παύλο Μαλιατσάρ. Yo, yo, MC Mike is in the house. Μαλιάτσι, σε γαμάνε και παλιάτσι. Μαλιάτσι, σε γαμάνε και παλιάτσι. Πέλη μου, λοιπόν, θα το σκούψω τον ιδρώτα μου με τα λεφτά. Κόλλο χαρτό. Θα φτιάξουμε σήμερα κόκα. Λαχανοντολμάδες. Από λέμονο. Έχω πάρει όλο το σκουμπαριλίκι μου για να φτιάξουμε λαχανοντολμάδες, ρε μαλάκες. Τι θέλεις να φτιάξεις. Επειδή θα μείνω character. Πες μου τι πρέπει να κάνω. Να σκοτώσω κάποιο αρχίδι που δεν κάνει καλά δουλειά του. Θα σφάξεις ένα λάχανο στο αρχίδι. Ωραία, αλλά λίγο εδώ. Άρμα, γράψου, σου τσαϊδί. I am ready, you little piece of shit. Πες μου τι πρέπει να κάνω. Το μαχαίρι, ξανασυναντιόμαστε. Πρώτα, πιάσε αυτό. Δεν το περίμενα! Με τίποτα! Με το αίμα των οκτρών μου! Λέγε! Γύρνα το ανάποδα και βγάλει το τομάτο. Δεν θα ράξει ανάποδα τώρα, πούστη. Θέλω να το αφαιρέσει ένα κομμάτι από τη βάση, πυραμίδα προ τα μέσα. Όλη αυτή τη βάση. Νομίζω το έχω. Κάνε άκρη με το μαχαίρι των Ιωνών. Ω, στράβο το μαχαίρι των Ιωνών, ρε. Τώρα θα τρυπώ. Κακό Ιωνών. Όχι τόσο μέσα. Πιο κοντά στη βάση. Κομικά. Δεν στρίβει ρε μαλάκα, τι είναι! Από ατσάλι είναι! Δεν σκόνω χαβαλέ ρε μαλάκα. Το ξέρω, γι' αυτό το αφαιρούμε, γιατί δεν τρώγεται με τίποτα. Και είναι σαν εσένα. Δεν είχαμε ένα σφυρί κάπου εδώ πέρα. Όχι. Λάκα, τι φάση. Έχει μικρότερα μαχαίρια μας θες. Εγώ ρε μαλάκα. Εσύ. Ο Παύλο Εσκομπάρ, ρε μαλάκα. Μαλακία, παραέκοψα. Να σου πω κάτι, αυτό που λες όμως δεν γίνεται. Γίνεται. Δεν γίνεται, άκου που σου λέω, το λέω και Παντελίδης. Με τα χέρια! Ούτε καν. Μαλάκα είναι... Δεν είμαι ούτε έλα, πιο δυνατός από ένα λάχανο, ρε μαλάκα. Λαχάνιασες. Μην γελάμε γιατί το έχω ξαναπεί. Έλα, κάντο ρε μαλάκα. Και το κάνει έτσι απλά... Δεν το κάνει και με ξεφύγεις τώρα όμως. Μαλάκα, δεν σε έχει κάνει ρόμπα ήδη. Δεν έχει κάνει ρόμπα ήδη, μαλάκα. Πρέπει να κόψει τη βάση γιατί πεπεπεπεπε, ορίστε. Έλα ρούφα. Έλα ρούφα. Λοιπόν. Γιατί με ξεφτύλισες λάχανο. Και λίγο πιο μέσα θέλει κανονικά. Και μετά παίζουμε bowling. Αυτή η τρύπα είναι για ένα και μόνο λόγο. Για να χέσεις εκεί μέσα. Λαχανοντολμάδες τι είναι μας τώρα. Είναι ντολμάδες από λάχανο. Έχει μόνο λαχανικά αυτή η συνταγή. Γιατί όχι, δεν έχει κοιμά ρε. Α, γιατί έχει μόνο λαχανικά. Το ξύβο των Ιωαννών από εδώ. Θα σου έδειχνε κάτι. Μια τρυπούλα. Πού είναι η θαντέρα. Στο σηκωτάκι σου. Ναι. Φέρε μου κάτι να σφάξω! Είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρεις καν πού είναι το σηκώτη. Δεν θα παίζει να με μαχαιρώνεις εδώ, ας πούμε, να πετύχει σηκώτη. Πρέπει να κάτσε κίνητο να σου δείξουμε το σηκώτη. Κοίτα πώς περνάς την πλάτη του φουντούλη. Τσεκάρε. Τα ματάκια είδατε πώς παίξα. Βοήθεια. Πεθνέφτατε. Λάκα. Γέμισε νερό την κατσαρόλα. Πολύ εύκολο αυτό. Να το κάνω για την πλακίτσα μου αυτό το πράγμα. Μέχρι τη μέση περίπου. Μετά είναι πολύ βαριά, όπως είπα, τη σκόσω. Βάζουμε μέσα το λάχανο. Αλήθεια. Και άναψε τη. Ωραία. Στο φλογοβόλιο μόνο. Τώρα αρχίζεις και φτιάχνεις το μείγμα του κιμά. Κιμάς! Με το οποίο θα γεμίσουμε τα ντολμαδάκια. Έλα εδώ κιμά, με θυμάσαι. Ξανασυναντιόμαστε. Έχει αίμα. Έχει αίμα, μα ούτε. Δεν μπορώ το αίμα. Ρωτάλα είσαι ο Παύλο Εσκομπάρ. Ναι, είναι ο Παύλο. Σκουμπαριλίκια, έχω τσιράκια απλά να τα κάνω. Δεν έχει ναρκωτικά, έχει ένα μικρό μπαράκι. Ξέρω, είναι ο νο Παύλο Εχομπάρ. Λοιπόν, κάποτε ζούσες μου, Λιάκο. Κάποτε ζούσες. Τι να το κάνω. Ρίξω μέσα, να το κόψω στην πόλη. Πού το έβρω το ορίσιμο, ρε Φλόρα. Θανάτο. Και το ρίχνω ολό. Ρίξε λίγο. Μια χούφτα, ρίξε το χέρι σου. Για να δω. Φτάνει. Πολύ. Και αυτό που έχω στο χέρι μου. Ρίξω. Οκ. Ωραία. Και τώρα θέλει να ρίξεις όλα αυτά ψιλοκομμένα.
Έλα ρε μαλάκα, Ηλία. Έλα ρε μαλάκα. Δεν πειράζει, έχω τη φαντέρα τώρα. Α, αυτό το μαϊντανό, ε. Ναι. Το πέτυχε. Γαμάω ρε μαλάκα. Είναι αληθό, αλλά δεν πειράζει. Το πλενό. Όχι, στα χέρια σου. Αλήθεια. Ξέπλυνε το λίγο. Καψανιά. Κοίτα, κοίτα λίγο. Δεν είναι σαν ένα κυπαρίσι. Μικρό σε μικρογραφία κυπαρίσι. Κοίτα το τώρα. Κυπαρίσι μποντσάι. Όχι, έβγαλα κάτι μέσα. Αλλά κοίτα το τώρα που είναι σε κυπαρίσι. Θα μπορούσε να είναι σε νεκροταφείο. Σε μικρό, φαντάζομαι όμως οι τάφοι ήταν τόσο μικροί. Και τα θεροπάκια πιο μικρά. Α, πέθανε, καμώ το, κάτσε να κατουρίσει το κυπαρίσι. Ωραία. Καταρχήν το λαστιχάκι το τρώμε. Ναι. Κόψε λίγο βασικά, όχι πολύ. Κάτσε κάνω έτσι, δεν μου σπεί. Κάπω το διπλώνω και το βάζω στον κόλο. Ναι, όχι τόσο πολύ. Πάρε αυτό. Κόψε, ξέρω εγώ. Νομίζω, όχι. Κόψε τόσο. Όπω πω, τι άγριο που είσαι, Πάπα Παναγία μου. Κοίτα βρε μαλάκα τώρα όμω πώ θα ψιλοκόψει τον άνθρωπο. Μάρτο ρε μαλάκα, πάρε από το δάχτυλο την κλείδωσε παρατσάκ. Όχι τίποτα άλλο, το καλό δάχτυλο που δείχνω. Στον κόλο του κουτίλου. Στον κόλο του κουτίλου, βάζω την γροθιά μου. Λοιπόν, κοιτά ένα φοβερό κόλπο με το λαστιχάκι. Το παίρνει, πρόσεξε, το κάνει έτσι, εδώ το πιάνει. Το κάνει έτσι, το περνά από εδώ. Ναι, το κάνει πιστόλι, μπράβο, είσαι. Πηγαίνει νυχτιαγωγείο. Μην πάει πουθενά μαλάκα στη φωτιά και πάρουμε φωκό. Με πέτυχε όμως ο μαλάκας. Σε πέτυχε. Και πάλι κατευθείαν. Ωραία, μέσα. Ρίχτα όλα μέσα. Ρίχτα όλα μέσα κάθε βράδυ τα ίδια και τα ίδια. Του λέω, μα είσαι σίγουρος, άμα μείνεις έγκυος, τι θα κάνουμε. Μου λέει, δεν πειράζει να μεγαλώσει το παιδί σου. Άλλο ένα ψιλοκομμένο δείγμα. Κοίτα, είναι τρυπόδι. Για τη μίνι κάμερα από το κυπαρίσι πριν. Περίμενε, περίμενε. Ω, αυτό μυρίζει ωραία, ρε μαλάκα. Είναι δυόσμος. Από αυτό που έχουν τσίχλες μέσα. Ναι, πάρε και αυτό. Ξεπλυνέτα. Κοίτα πώς μοιάζει, μαλάκα. Αυτό θα γίνει τσίχλα. Φάει λίγο, φάει λίγο, φάει λίγο. Για δροσερία να πνοεί. Που χρειάζεσαι. Oh. Α, είναι μαλακιά, ε. Ναι. Είναι σε χλωρινή. Ναι. Για να το σπίτι. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό το λάχανο. Δεν θα γίνει λάχανο ποτέ. Άστο και το βλέπουμε. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς λίγο να μαλακώσει. Καζάκι, να μαλακώσει όπως το πουλί μου κάθε βράδυ. Λοιπόν, τι κάνω το ψωμί. Όλα μαζί, ναι, κάτω έτσι. Δεν ήταν και πολύ καλό αυτό που πες έτσι να μαλακώσει. Είναι πάντα, πάντα μαλακό το πουλί σου. Για πες μας. Εννοούσε το πουλί του Φουντούλη. Το πουλί μου μαλακώνει μόνο αφού σε γαμίσει. Απίρο βουλιά. Συνήθως δεν λέει τέτοια βρωμόλογα μαμά. Είναι καλό παιδί. Τι θα κάνεις μαλακία. Περίμενε, αλλάξει φιάλι. Θα βάλεις φιάλι. Τι γελάς ρε μαλακά, Αλέξανδρε. Τι γελάς ρε μαλακά, Αλέξανδρε. Γιατί μην είσαι άδειο. Δίκρος μας άνθρωπος. Δεν είναι να ρίμα το φιάλι. Θα αλλάξω και θα βάλω μια φιάλι. Αυτό το μείγμα πού θα πάει στο μείγμα. Στο. Πες. Στον κόλο σου πήγε να πει. Αλλά δεν ξέρω γιατί το πέτσι ξεκινημένα. Είναι κρεμμύδια χίψτερ με μούση. Κοίτα κρεμμυδάρες μαλάκα, ε. Κόβεις μόνο το άσπρο κομμάτι σε ψηλά ψηλά τέτοια. Να σου κάνω μια ερώτηση ρε μας τώρα. Αυτό είναι το μαλλί του ή συνέχεια κρεμμυδιού που δεν έγινε ποτέ. Αυτό είναι η ρίζα του. Έτσι βγαίνει από κάτω. Σόπα ρε μαλάκα. Ναι. Τα κόβω αυτά τα άσπρα, ναι. Φεύγουνε τα μαλλιά, μπορεί να τα πάρετε, εμφύτεψη. Να βάλετε ψεύτικα μουσια. Αυτά ψιλόκοψέ τα. Κάνε στην άκρη το ψιλοκόψιμο τόπο. Το μεγάλο του αδελφό μαζί. Πάρε με λίγο σε που το κάνω σε φάση. Σε φάση καλούτσου, δηλαδή τον έχεις. Ποιο μου άρεσε, τόσο καλούτσου με παίρνει τηλέφωνο κάτι 3 ώρα τα ξημερώματα και μου λέει Κώστα. Τι να βάλω σε αυτή τη συνταγή και του λέω ρε καλούτσου πάλι, ρε μαλάκα. Μου είσαι άλλη στα αρχίδια, ρε μαλάκα. Μάθε και κάποια συνταγή απ' έξω, το ίντερνετ τι το έχουμε. Να σου πω κάτι, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό που λες. Κάθε Τετάρτη 7 η ώρα βιλάτ. Αυτό τι είναι. Και αυτό, πράσο είναι. Μεγάλο αδελφό. Όχι. Είναι κρεμμύδι αυτό, ε. Ωραία, τι πάθαμε με τα γκρεμμύδια ρε μαλάκες εδώ πέρα. Ρε μαλάκα δεν σου είπα να τα ψιλοκόψεις. Αυτό τι είναι ρε μαλάκα, δεν ψιλοκόψιμο. Όχι ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα είσαι που περνάει το φως. Είσαι ηλίθιος. Με το ζόρι το πιάσα τα χέρια μου, πέρναγαν μέσα από τα δάχτυλα. Έλα ρε μαλάκα, μια ζωή γκρινιάρα ήσουνα. Βαριέσαι τα κοψίματα, ποιο είναι το πλόνο. Ρε μαλάκα είναι για τον μπούτσο το ψιλοκόμα, όλοι θέλουμε να τρώμε ποσότητες. Δεν είχα χειρότερη δικαιολογία, έβε. Μερικές φορές το ξύφος των Λιονών φεύγει, έχει δική του βούληση και πάει και σφάζει απίστους χωρίς να το ξέρω. Και έρχεται μετά ο λογαριασμός και μου λέει σφάξατε τόσο απίστους, λέω μα εγώ δεν σκουνήθηκα από το χέρι μου και λέει πήγε μόνο του. Όλα αυτά συμβαίνουν. Πάρε τα καρότα, έχει εκεί πέρα δύο καρότα. Και βάλτα στον κόλο σου. Πάλι καλά που το κατάλαβες. Αρχίζω και κλαίω τώρα. Κλαίς και με αυτό το κρεμμύδι, ρε μαλάκα. Ε, μόνο εσύ που είσαι τόσο φλόρος. Ναι, ρε μαλάκα. Με χλωρά κρεμμύδια κλαίς, ρε. Τους κλαίει και με κρεμμύδι σκόνη. Ρε μαλάκα! Νομίζω το έκανε με μαχαίρι, ρε μαλάκα. Και πέρασε δίπλα μου. Το ένα καρότο σύνθηκε το άλλο. Τρελό, μαλάκα. There can be only one. Μαλάκα, πόσο δυνατό καρότο είναι αυτό. Για κάτω λίγο ακίνητος. Αυτό δεν κάνω! Το τρίβεις με τον τρίφτη. Εδώ πέρα μέσα. Καταρχήν πρέπει να βγάλεις το έξω.
Πιο έξω. Ή πλύν το λίγο. Έλα, έλα. Πλύν το λιγάκι. Κάνε λίγο μια σκίση. Με το άλλο το εργαλείο μπορώ να το. Το άλλο το εργαλείο δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς. Α, τι είναι το πράγμα. Με αυτό εκεί κοίτα κοίτα. Έλα που δεν ξέρεις. Ναι, στον Ροχίδη, πολύ έξυπνη ιδέα ηλίθεια. Αφού θα φύγουμε με το τελευταίο. Ναι, καλά, εσύ να το κάνω, ρε μαλάκα. Μέσα. Δεν κάθε το πουρο, είναι πολύ μεγάλο. Ως σαν την πουτσα. Ει, ήρθε. Όχι από εκεί, από την άλλη πλευρά. Πού να το ξέρω, ρε μαλάκα. Πού να το έλατε, πού να το ξέρεις. Άμα με δουν οι άλλοι drug dealers. Τι μαλακίες κάνω, θα χάσω το κύρος μου. Γι' αυτό θα πρέπει να σκοτώσω έναν στο τέλος του επεισοδίου. Βάλε χέρι και ανακάτευε. Χέρι πού, στον κορίτσι. Μέσα, στο μείγμα. Ο Μπάμπλο Εσκομπάρ δεν βάζει χέρι στο μείγμα. Ο Μπάμπλο. Βάζει κομμένα χέρια από τους οκτρούς του να το κάνουν. Καλά. Δεν έχω ένα κομμένο χέρι όμως και να το κάνω εγώ τώρα. Ιου. Έλα τώρα. Θέλει να κόψει και χέρια, τώρα δεν μπορεί να πιάσει το κοιμάνο του. Πω ρε μαλάκα, δεν έχω χειρότερο ρε. Τώρα θέλω να σου βγει στο μάτι το πουρο μου, μαλάκα. Το θες αυτό, αποζητάς, να σου κάνω ένα ψσσ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 
φοράει, είναι πολύ άσχημο αυτό, ρε. Κάτσε σου βάλει και ένα αυγό μέσα, αρέσει πως γίνεται ακόμα χειρότερο. Έχει αυγό μέσα αυτό. Όχι, δεν βάλω. Δεν εγκρίνει ο Παύλο Σκομπάρ. Θα σου βάλει και ένα λεπτό γκολ. Να ρίξω και λίγο στάκτη, γιατί είμαι σκληρό. Έχουμε πιπέρι κανονικό, όχι. Έχουμε πιπέρι πολύ βαθιά στον κολλή σου, το έχω ξεχάσει από δύο επεισόδια πριν. Το δεξιά τώρα. Στο δεξί κολλό σου. Το δεξιά τώρα, πει. Μέσα στον κόλλο του Ηλία έχω κάνει σαλόνι. Τόσα πολλά πράγματα. Σε λίγο θα το κάνω σαν IKEA. Θα πηγαίνει να πάνε έπιπλα από εκεί μέσα. Ο κόλλο του Ηλία. Οι καλύτερε τιμέ. Τρέξουμε λίγο καγέν έτσι για το γιόλο. Όχι ρε μαλάκα, τι είναι το καγέν, δεν είναι ένα αμάξι που έχω. Από τα ντραγκτήλια μου. Να σου πω Ηλία, είναι αρκετά σιχαμένο αυτό που κάνω, φτάνει. Λίγο στάχτη, τώρα που δεν βλέπει κανένα. Και πείτε στου καλεσμένου, έβαλα αγάπη μέσα. Και τώρα τι κάνω, μα φέρνει. Περιμένουμε λίγο να μαλακώσει το λάχανο και μετά θα το ξεφλουδίσουμε και θα τυλίξουμε μικρά-μικρά λαχανοντολμαδάκια. Το πτώμα έχει μια τελευταία μόνο επιθυμία. Θέλω να κάνει μια τζούρα. Η κουπέρα μου. Είναι η πιφυπό. Τέτοια τι κάνω και τι κρατάω. Είμαι τραβούκο. Σκατά. Ξέχασα να τα συστήσω στην αρχή του επεισοδίου. Είναι η πιφυπό. Πρίντσε. Την έχω δέσει εδώ πέρα γιατί φεύγει τα βράδια και βρίσκει άλλους γκόμενους. Αλλά τώρα να την αφήσω ελεύθερη, με πάρω για κανένα αλήτη. Με τι την έχουμε δέσει, ρε μαλάκα. Με μύθριλ. Τα μαλλιά της είναι λίγο χάλια, δεν μπλένεται. Αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Μωράκι μου. Τρέβα πόσο πολύ με αγαπάκι μου, κάνει το μαγουλάκι του. Όχι, σας αγαπάω πάρα πολύ, Κώστα. Και εγώ σας αγαπάω, παιδί πω. Θέλω να γυρίσει το λάχανο ανάποδα. Αυτό ακούγεται δύσκολο και καθερό. Όχι, μη πιπώ! Αυτό τη γυρνά σε ελεγγύα κάθε βράδυ. Λοιπόν, κάτσε εδώ. Αυτό οκ, ξέχνα το. Εντάξει, με ένα μαχαίρι. Μαχαίρι, θα γίνει μαλακιά, ρε. Θα γίνει και πολύ άσχημα, ρε μαλακιά. Ωραία, πάρε κι άλλο μαχαίρι. Άμα σπάσει το μαχαίρι μου, Ηλία, θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα γίνει. Θα σου δώσω πίσω ένα ευρώ γιατί τόσο έκανε. Ηλία, έχω κολλήσει, δεν έχω ξεμείνει από ιδέες, Ηλία. Ωραία, περίμενε. Αναμενόμενο. Κράτα το. Να βγάλω το σπαθί των Ιωνών. Καίει, καίει ρε γαμημένε. Τι θα κάνουμε τώρα ρε μαλάκα. Τράβα το ρε. Δεν τραβιέται, έχει μπει τόσο βαθιά. Τράβα. Φεύγω. Κάνα μια τρύπα στο νερό ηλίθιε. Μια τρύπα στο λάχανο. Να το. Άμπα ρε μαλάκα. Θες να μας πεις πως γνώρισες την πρίνσες. Ποια πρίνσες, εννοείς την πιπιπό. Την πιπιπό. Α, ξέρω πως την γνώρισες. Την πιπίποσες. Ξέρω γιατί είναι τόσο μικρή κόμμενα του μαλλιά της. Για να φαίνεται φυσιολογικός ο πούτσος του. Α, ναι, ζευστό. Το βρήκε. Δεν το περίμενα. Κάνω όλα αυτά, έχουμε γνωριστεί σε ένα μπαρ στην Ανδαλουσία. Το έχω μπαρ, το έχω μπαρ. Το έχω μπαρ, όπως είπαμε πριν. Η οποία και πάλι ήθελα... στην Ανδαλουσία, έτσι. Ήθελε να πάρει λίγο πάφο, αλλά εγώ πάφο περίπου στα 6 χρόνια μου άρχισε να διακινώ. Οπότε τώρα που είμαι στα 26, καταλαβαίνεις τι διακινώ. Πάλι πάφο. Αλλά την έφτιαξα με κοκαίνη. Με τα ίδια λεφτά, γιατί την γούσταρα. Και έτσι έγραψα και ένα συζητήτου σαν κερουβά. Live. Και μου κάτσε. Έτσι μπράβο μωρί. Ναι, τι θες να κάνουμε μέσα, δεν μου έχεις πει. Πέτα τα όλα αυτά, έτσι συμμάζεψε. Αλήθεια, λες. Yeah. Γιατί τι είμαστε, πρώτα καθαρή. Έτσι, ανεβαίνουμε level το cooking και σε βάζουμε να συμμαζεύεις πλέον. Τον κοιμά μην το πετάξεις. Το πετάξω στο άντε γάμι σου κοιμά. Λέγε τι θα κάνουμε. Το βάλαμε όλο το κοιμά. Όλο αγόρι μου το βάλαμε. Όπως το βράδυ βάζω όλο το καρότο στον πίλεση. Τι περιμένατε, να ακούσετε κάτι ποιοτικό. Θα βγάλουμε το λάχανο και θα του κόψουμε ένα. Μήπως έσπασε ένα αυγό. Όχι, όχι, στο τσακ. Αυτό το μαχαίρι παρακαλώ να καρφωθεί στο πόδι μου. Το βάλαμε εκεί το λάχανο να μαλακώσει
Σαν την κουτσά σου. Ναι. Αφού σε χύσω. Επίγαινες γύρω, έγινε ποτέ σου. Εδώ περίμενε. Είμαι ο Deadpool, τον λαχάνω. Έχει μαζέψει νερό μέσα. Είμαι πολύ έξυπνος, είμαι πολύ έξυπνος. Ή και όχι, ή και όχι, έκανε μαλακιά, παιδιά. Παιδιά, καίγεται το σπίτι, παιδιά! Τι γελάτε, τι κοιτάτε ρε μαλακιά. Τα νερό που τρέχει. Σπάσαν τα νερά, μαλακιά. Ήταν υδραυλικό, ήταν υδραυλικό. Θα σου ζήσει. Για το πούτσο. Μασάει ο Πάμπλο Σκοπάρ, τι τα έχει τα λεφτά. Με 500 ευρώ ρε μαλάκες. Εδώ είσαι. Και με 100 ευρώ, με ένα μισθό. Έτσι καθαρίζω. Έτσι και για πέταμα τα αυτά τα λεφτά. Ω, κοίτα πόσο μαλακό είναι. Θα μπορούσε να είναι περούκα, ξέρω εγώ, από εδώ έτσι, κοίτα. Γεια σου, Ηλία. Σαν τον Τζακ Σπάρο, είσαι. Έρχεσαι συχνά εδώ. Στο χωράφι. Κάθε ένα που βγάζεις, θα τον γυρνάς από εδώ, θα του αφαιρείς αυτή τη φλέβα την κεντρική. Λα μωρ μαλάκα, γιατί τι μας πειράζει. Μην μιλάτε. Απάχ κάτι ο ασθενής. Holy shit, my nigga. Και τώρα. Τώρα που το γρατσούν, εσύ δεν θα γίνει τίποτα. Μιλάς. Θα νιώθει όλο καλά. Του βγάλα τη μοντελική στήλη. Πονάς. Fatality. Τώρα θα το κάνεις αυτό και σε 2-3 φύλλα ακόμα. Μαλάκα, αυτό πήγα να πω. Δηλαδή στην ουσία, όταν κάνεις λαχανοτολμάδες, πετάς ένα ολόκληρο λάχανο. Ναι, πρόσκει τα εξωτερικά φύλλα που ήταν σκληρά και ψιλοβρώμικα και αυτά τα ρίχνεις μέσα. Και στο, στον πάτο της κατσαρόλας. Ναι. Στον πάτο. Πάνω στον οποίο θα στρώσεις τα μικρά ντολμαδάκια που θα φτιάξεις μετά. Γιατί αυτό. Για να μην κολλήσουν. Για να έχουν ένα απαλό κρεβατάκι, ρε. Και για να μην αρπάξουν. Για να αρπάξουν. Πούτσα. Πάζει πούτσο ο κόλο σου. Πάντα παίρνει ο κόλο. Και πάντα ο κόλο του κουμπούλι. Ο δικό σου κόλο βρωμάει. Του λέει μυρίζει. Λεπτάφυλλα. Μυρίζει ηλίθια παιδεία. Ναι, τώρα γιατί ο κόλο σου μυρίζει ηλίθια παιδεία. Ηλίθια παιδεία. Γιατί ηλίθια παιδεία μυρίζει και η γλώσσα του μαλλιάτσι. Λογότρινε. Το έβγαλε. Δεν είσαι και αυτό το άλυμο. Και του τρώει το πρόσωπο. Φοβερό αντίλαλο είχε. Άρα φλαχάνιασα. Γεια σου, γεια σου. Μαλακό. Ο κύριος Μαρούλης. Πρέπει να κάνω ένα πολύ καλό μπάνιο μετά από αυτό το κουμπί. Μυρίζω σαν κρανιά. Η φάση είναι η εξής. Θα παίρνεις μικρά κομματάκια. Σοπα ρε μαλάκα. Θα τα βάλεις μέσα. Και θα τους κάνεις φοβερό τύλιγμα. Συγγνώμη, μόνο τόσο. Πάρε με τα, αυτά τα υπολείμματα από τα δόντια σου και να ρίξω. Πάλε βρε τζίψι εδώ πέρα να φάνε τα παιδιά. Και θα κάνεις λαχανοτολμάδες τέτοιους. Και θα τους βάλεις εδώ γύρω γύρω. Έχουμε το λαχανοτολμά. Παίρνουμε τον κιμά. Που δεν το λυπάμαι εγώ γιατί δεν είμαι φλόρος. Και τα λέει, γίνε περήφανος. Για το άτι σου. Όχι έτσι, όχι έτσι. Πώς. Μία από πάνω, δεξιά αριστερά. Έτσι. Έτσι. Σαν τη λύγεις δώρο. Και τη, ναι, και αυτό που περισσεύει να το κόψω. Αυτό. Χωρίς να τρυπήσεις όμως τον τολμά. Δεν τρύπησε ρε. Ναι, γάμα το βάλω. Να κάνω λίγο μέρη μετάκι εδώ. Ποιος θα το δει ρε μαλάκα. Έλα. Δεν παίζει να το κάνω, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Κάνε, προχώρα. Πού πήγαν κάτι σάλια, ήρθα πάνω σου. Όχι. Είναι πολύ μεγάλο αυτό, πιστεύεις. Έχω δει και μεγαλύτερα. Δεν είναι πρώτη φορά που τα ακούσα αυτά σίγουρα. Μου το έχει πει μια φορά που πήγα ένα γορίλα. Και μου λέει, έχω δει και μεγαλύτερα. Λέω εντάξει, εγώ είμαι άνθρωπο. Ποιο δεν τη λέγεται, ρε μαλάκα τσιμπουκίδι, κοίτα εδώ, ρε μαλάκα. Πάρτο, πάρτο. Αυτό ο λόγο να το ονομάσει θέλει καλά δόντια για να το φας. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, γι' αυτό επειδή εμεί σε προσέχουμε εδώ και σε αγαπάμε, κοίτα τι σου φέρει η παραγωγάρα μα. Καλά, μην υπερβάλλει ότι τον αγαπάμε. Ντολμάδο παρασκευαστή. Ο! Με ο κεφαλαίο! Έχασε το χέρι μου. Σάικ, εδώ είναι ακόμα. Για να δω. Λοιπόν, ξέρει κανείς πώς δουλεύει. Λοιπόν, το βάζεις εδώ. Όχι, το βάζεις τέρμα πίσω. Πίσω. Και εδώ. Βάζεις εκεί μέσα, μπράβο. Φτιάχνεις εκεί το ντολμά. Γεια, γεια. Κάτσε να του βρω ένα φίλο. Γιατί είναι συνέχεια μόνος του, δεν έχει κανένα. Και το βάζω εδώ, έτσι. Ναι. Και βάζεις βαθιά μέσα ζύμη. Βαθιά μέσα ζύμη. Μην το παρακάνεις. Πολύ ρε μαλάκα, όχι τόσο πολύ. Κατάλαβες γιατί πρέπει να είναι όλα ψιλοκομμένα. Και τώρα. Το κάνεις έτσι.
Το σπρώχνω! YOLO! Πάμε, ζούλατη. Ζούλατη μέσα, καλά. Μπράβο. Και τώρα. Λέω, παίξε λίγο τέρμα. Όχι γρήγορα, όχι γρήγορα. Παίξε τέρμα. Όχι γρήγορα. Όχι γρήγορα, αργά. Θέλει πιο λίγη ζύμη. Ναι, ρε, τι βλέπω, εκτοξεύεται, δεν γίνεται. Έχει βρει πάρα πολύ. Ωραία, βγάλε λίγο. Βγάλε λίγο. Περιμένετε, απλά δεν την είχα βουλώσει μέσα. Κάτσε λίγο άμυνα. Και! Δεν τη βλέπει, ρε, πετάγεται. Θέλει ελάχιστη. Τόση. Ναι, ρε, μαλάκα. Θα γίνει, αλλά το έχει πουκώσει. Κάτσε, θα βάλουμε μικρό. Όχι, έβγαλα ζύμη, έβγαλα ζύμη. Περίμενε. Ωεε! Μαλασά. Όχι, εντάξει, ξαναμπαίνει. Για δες. Μαλάκα, νομίζω ότι σπάσα το δάχτυλο. Σχεδόν. Καλά, αποτυχία πλήρης. Μια κουταλιά θέλεις. Παιδιά, εγώ λέω να αφήσουμε το famous ντόλμα του παντών παντού. Υπάρχει άλλη μία, άλλη μία. Κάντε άλλη μία προσπάθεια. Άλλη μία ο Ηλίας, εγώ το ξανακουπάω. Για κάτω εσύ, μαλάκα. Φοβάται με χάσει κανένα δάχτυλο, καταλάβες, ο Φλόρος. Όχι, μέχρι να κάνει ο Ηλίας τη μαλακή, εγώ θα φωσωθώ με την πιπικό. Μα πα ακόμα. Ναι, Κώστα, σε αγαπάω πάρα πολύ. Θέλω να παντρευτούμε. Παρά το ξύλο που όταν μου πιάνει έτσι τα μαγουλάκια δεν μπορώ. Αναστενάζω. Πώ είναι ένα άλλο. Κάτι παθαίνω τέλο πάντων. Ναι, αλλά και ο Ηλίας είναι πολύ ωραίο καραφλό. Μόλι εδώ. Acceptable. Οχ, το έκανε. Και κοίταζα την πιπιπό. Φύγε μου, ρε μαλάκα από εδώ το παλικάρι κάνει δουλειά. Για δείξε μου, ρε μα story που το κάνει. Μπορώ να σε ακουμπάω. Όχι. Έστω ότι το βάζει, έστω ότι παίρνει πολύ λίγο κοιμά. Τι έστω που το κάνει. Σε βλέπω τώρα. Έστω ότι είναι μαθηματική σκέψη. Και. Και το κάνει έτσι. Και το σπάς. Και το σπάς. Πάλι έβαλε πολύ κοιμά. Νομίζω το έχω. Όχι, επειδή κοίταξε, μαλλιά τη είναι. Δεν είναι το πούστη το καντέμι. Ναι, εγώ λέω το αφήσουμε. Έλα, όχι να πέτει ένα τελευταίο. Λοιπόν, άκου, περίμενε. Συγγνώμη, τι είμαστε πίθυνοι. Δεν μπορούμε να καταφέρουμε να κάνουμε. Το κάνει η Βέφα και δεν μπορεί να το κάνει εσύ. Μαλάκα, η Βέφα μαγειρεύει πριν φτιαχτεί ο πλανήτη. Είναι τραγική κατάσταση αυτή. Θα κάνουμε, τώρα. Θα κόψουμε το τέλειο φύλλο. Εντάξει. Ωραία. Έστω, τι είναι αυτό. Με αυτό μπορώ να πηγαίνω σινεμά σε φάση. Τόσο καλό φίλο. Μπορώ να του λέω τα μυστικά μου. Λίγο, λίγο παντελία. Δεν έχω μυστικά. Μα και την άλλη φορά λίγο έβαλα. Δεν έβαλε πολύ, λίγο, όχι. Δεν έβαλε πολύ, λίγο, δεν έβαλε πολύ. Τι έκανε, μπορεί να γύφτε και εσύ, την είδε μαλλιά τη. Πάμε. Όπω έλεγα, το παίρνω, το ακουμπάω λίγο πίσω. Δεν είναι ότι δεν είναι καλό, αλλά. Αλλά προτιμώ να τη λίγο με το χέρι. Αλλά πάμε να κάνουμε ένα λαχανοτολμά. Το οποίο θα βγει στην πιάτσα και θα πει να ο Μίτσος. Ωραία, μαλάκα. Ναι, βάλε 1,5 κιλό τη μάρμα. 1,5 κιλό φαπέ στα φαντέ. Γιατί και με ρεμετάκι σου χορεύ. Εδώ είσαι. Ούτε που θα το καταλάβει. Πίστε και λίγο γιατί δεν. Εδώ είσαι. Ο λαχανοτολμά ο Μάστορη. Και στα τσιγκούκια κάστορη. Λοιπόν, παίρνω και λίγο πιο λίγο και καλά. Θα βάλω λίγα random καρότα μέσα στην κατσαρόλα. Για ποιο λόγο. Για τη φάση. Το λάχανο μάλλον δεν είχε κάνει καλό ψήσιμο, ρε. Παίζει. Πάρ το μαχαίρι από εδώ, να μου κόψει κανένα χέρι και τα χρειάζομαι να σε δαχτυλώνω. Δεν χρειάζομαι εγώ. Εδώ που είναι όλο εκεί μα απ' έξω, μα πειράζει. Λιγάκι. Θα το κλείσω με μερεμέτ. Όχι μερεμέτ, βάλε ολόκληρο φύλλο. Έλα, έχει πάρα πολλά φύλλα. Και πάρα από εκεί, ρε. Πού, εδώ. Από το λάχανο πάνω. Από το original. Έχει ολόκληρο λάχανο. Ρε, με έχετε μπερδέψει, μαλάκες. Έλα, σκάσε. Όχι αυτό που είναι το νεύρο. Ρε, σκάστε που έχετε και άποψη. Το πρώτο που σου είπε να αφαιρέσεις. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι δεν το κάνω πολύ σωστά, ρε μαλάκα. Είμαι σίγουρος ότι δεν το κάνεις πολύ σωστά. Γιατί ξέρεις, κάθε φορά που τη λίγο, μένει 70 κιλά λάχανο στο πάτωμα. Έτσι, παιδί. Κοίτα τι λάχανο ντολμαδάκια φτιάχνω ντολμάς. Βάζω όλη τη μαστρία ρε μαλάκα του Πικασό. Φάζει παίζει να πηδάνε νοικοκυρίες από το παράθυμα. Και πάλι έχει φτιάξει ένα μαλάκα. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Κοίτα το λάχανο ντολμά. Τι κάνεις ρε μαλάκα, γιατί το χάλασες τώρα. Αυτό είναι ρε παιδί. Τι γυψοσανίδα έτσι πάρ' το από πάνω μας. Δεν το καταλάβει κανένας. Κοίτα βαριέ με τρώμε το μαχαίρι. Μπάρε μπούλο. Μπάρε μπούλο. Εδώ από. Ωχ, το πήρε όλο, ορμάλα! Ωραίο, άνισε εσύ. Άκου λίγο, άκου λίγο. Σπάει αυτό. Ας την καλύψε την κουφάνη. Δεν είναι σωστός λαχανοτολμάς αυτός. Τώρα όμως είναι. Είναι λίγο και σουβλάκι και λαχανοτολμάς. Να σου πω κάτι, αυτό όντως κάθονται και το κάνουν. Ναι. Σε φάση, γιατί έτσι, δεν παραγγέλνουν σουβλάκι αυτό. Στην ουσία γαμάς ένα λάχανο για να το γεμίσει με κοιμά. Λες και δεν μπορείς να φτιάξεις μακαρόνια με κοιμά, ξέρω εγώ. Θα στρίξουμε μια ματιά στο τελευταίο.
Σαν ατύχημα είναι σαν αγαπημένο. Σαν παιδάκι, ξέρω εγώ, φασιωμένο στην κούνια. Λοιπόν, εγκαινιάζω νέο τρόπο στο λαχανοτολμά, τον σάντουιτς. Παίρνεις απλά φύλλα και το κάνεις μπέργκερ. Μπεργκερόνι, μπάτσου γουρούνια δολοφόνι. Πάρτο. Ποιος θα το καταλάβει ότι είναι μπέργκερ ο λαχανοτολμάς και όχι χαρακτικός, κανένας. Ρίχνουμε λίγο νερό. Εντάξει, και τώρα τι θες, θα τα γλωσσοφιληθούμε μέχρι να αρρωστήσουμε. Όχι. Εντάξει. Είχα να δω πως θα λειτουργήσει αν σου λέγε ναι. Τι εννοείς, κάθε πρώτα αυτό γίνεται έτσι. Όταν ήμουν μικρός έκανα προπόνηση με τα λάχανα. Και την τρύπα του έκανα, μάση. Λοιπόν. Έτσι κάνω τους εγκεφάλους των νεκτρών μου. Α, κοίτα τι ωραία πιατάκι cute. Κομπλέ. Βάλε το από πάνω, από το πιάτο, από τα λαχανοτολμάδες ανάποδα. Έτσι. Ναι. Πίεσε κάτω να κάτσουνε. Ωραία, συμπλήρωσε κι άλλο νερό από πάνω μέχρι να φτάσει στο πιάτο. Τι να το βγάλω, τι είμαι ο Squirtle. Ο Bulbasaur είμαι. Ο Bulbasaur είχε, τι ήταν. Pokemon του φυτού, να πάνε να μυθεί. Πάρτο. Πολύ σωστό. Πιάτο το ρίξες. Καλά σου λέει, δώσε, δώσε. Το ρίξα. Μαλάκα. Πάνω στο πιάτο. Αυτό πάει. Θα απλωθεί ομοιόμορφα γύρω-γύρω. Θα ακολουθήσουμε τη συμβουλή της εταιρείας και θα αντικαταστήσουμε το φουντούλι με μια πετσέτα. Καλύτερο θα είναι. Πάει την πούτσα του φουντούλι. Ναι, θα αντικαταστάσω. Ναι, σα τι κάνετε σήμερα, θα φτιάξουμε ένα τυρόπιτα. Καπάκι, κατσαρόλα έχουμε, αρχίδια. Τι είμαστε, μαλάκα, τίποτα επαγγελματίες, σεφ. Όχι, έχουμε. Ωραία, λοιπόν, και τώρα περιμένουμε. Είμαστε εδώ. Δύο μέρες μετά, σβήσε τη φωτιά. Τη σβήνω. Και τώρα. Και βγάλε το πιάτο από μέσα. Το έχω κάνει αυτό σε κάτι ειδικές δυνάμεις. Ω! Το ξέρε, μαλάκα. Το ξέρα. Πιάστο, ειδικές δυνάμεις. Wow, μαλάκα. Καίει όχι μαλακίες, καίει αλήθεια αυτό. Μυρίζει σαν μια μεγάλη κλανιά από κρέας. Πάρα πολύ ωραία. Μαλάκα μυρίζει όντως σαν κλανιά. Ωραία, πάρε το μεταλλικό τον μπολ τώρα. Πήρα. Κόψε μέσα λεμόνι. Δύο αυγά. Και κρόκο και ψώνι. Ναι. Στα αυγά, παιδιά, σου λέω, έχω γίνει ο Μάιστερ. Grand Master Masturbator. Masturbator. Και χτύπατα με τον αυγοδάρτη. Δύρτα λίγο. Ο αυγοδάρτης. Πόσα χρόνια στο στρατό, μάλλον. Πότε πήγε στρατό? Δεν μπορώ να σου πω αυτή την πληροφορία. Συγγνώμη. Μήπως μιλήσει για τον Πάλο, δεν πήγε. Όχι, θέλει να ξεχάσει αυτό που γίνεται. Ήμουν σούπερ γιωτάς. Ήταν στην απόβαση Νορμανδίας. Ήμουν γιωτά 7 εκατομμύρια. Στην απόβαση Νορμανδίας, στο τέτοιο, στο Call of Duty. Είναι τόσο παλιός που όταν είχε πάει στο στρατό είχε το ξοβαστό. Βάζει κρεμάγαν το τόξο του. Να σου πω, μα τώρα αυτό είναι για το αυγολέμον. Ναι. Α, ωραία, θέλω να το παρακολουθήσω για να το κάνω στο σπίτι, στα παιδιά μου. Στο σπίτι είσαι. Ναι, αλλά τα παιδιά μου δεν είναι εδώ, είναι μέσα στο κλουβί εκεί. Πού είναι η πιπικό να φέρει τα παιδιά? Μπορεί κανένα να φέρει τα παιδιά! Είμαστε τώρα στα ντουζένια μας και στις γλύκες μας. Θα σε έριξε ένα χαστούκι πριν, αλλά κατά εξεδόνιση στη γωνία. Ό,τι γουστάρ θα πάρω στο πιπικό μου. Έλα εδώ πιπικό! Όλα αυτά χωρίς να τα ανοίξει το μάτι. Ξανά ανοίξε το μάτι μια ρε καμπά. Ξανά ανοίξε το μάτι για το εσύ, εντάξει, δεν ξέρει τι κάνει. Γιατί είναι βρεγμένο το φόρεμά σου? Κόψε το λεμόνι. Το θες οριζοντίος, καθέτος, διαγωνίος. Το θέλω να το κόψεις και να το στύψεις. Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο ασπορός. Λοιπόν, εδώ μέσα. Με τα κουκούτσια. Όλα, χωρίς τα κουκούτσια αργά βγάζω. Α, πολύ αργά. Τι είναι μαλάκα με τα λαχμένα, δεν έχουν κουκούτσια? Ο Ηλίας θέλει να ξέρει ότι έχει κοκκινήσει τα ράφια, ότι έχει ανέβει όλο το αίμα εκεί πάνω. Από... Δεν έχει πάει στο χέρι. Όχι. Το χέρι λειτουργεί με λάδι. Το ακούσε το πρώτο, ακούς προδότη. Μ' αρέσει εμένα το λεμόνι γενικότερα. Το βάζω στις σουλές μου. Τόσο άγριος! Φτάνει, περίμενε. Έλα, άλλο ένα λεμονάκι. Θέλει κι άλλο, ρε. Θέλει κι άλλο. Βάλε, μίλησε. Το λες, παιδί, που κρατάει την κάμερα. Μένει μαλάκα. Μην σε παραπονιέσαι ότι είναι ξινή. Αυτό έχει κουκούτσια. Αυτό έχει κουκούτσια, αλλά δεν πειράζει, έχει μάθει να τα καταφύγει. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Μαλάκα. Μάλισε μέσα όλα. Όχι. Τι βάλει το χέρι, τι έχει μάθει το παιδί, ρε. Σούπερ, μαλάκα, δεν δουλεύει. Με φέρνει σου λέω το τηλέφωνο η μεγάλη σεφ. Και λέω μεγάλη γκουρού τη τουαλέτα. Όχι, λάθο. Τη ρόπιτα. Τη κουζίνα. Και έφυγε ένα. Έφυγε ένα. Δεν το είδα. Λοιπόν, εγώ άκου τώρα βέβαια. Τι θα γίνει. Ήρθε η ώρα που θα τρώμε όλα τα φωτιά. Έχει φύγει όλο το λεμόνι πάτωμα.
Φτάνει. Έχει πάει λιγούλη στην πληγή τώρα και δεν μπορώ. Ποια πληγή? Δεν είχα μια πληγή στην καρδιά μου. Ζουμάκι θέλεις! Ναι, μόνο ζουμί. Και βάλεις τον κόλλο. Δεν έχει ζουμί. Έχει. Και καθώς χτυπάς εδώ πέρα για να κατέβεις, θα το ρίχνεις μέσα λίγο λίγο. Δεν, πρέπει να γίνει ένα ανάποδο. Δεν έχει ζουμί μέσα το μας τώρα. Έλα, έχει. Ω, το έκανα. Τώρα. Ξανά. Σιγά, σιγά, ρίχνε. Μέσα όμως. Είναι που το ρίχνω, μαλάκα. Καλά. Μου ξέρεις λίγο τη μύτη, μου ξέρεις λίγο. Εδώ, εδώ. Ναι, όχι. Αυτό για τα αυγολέμωνα πρέπει να γίνεται Masterchef. Δηλαδή, πάρει καλό, πάρει καλό. Πρέπει αυγολέμωνο κάνεις άμα κάνεις λαχανοτολμάδες μόνο. Όχι, γίνεται και στα γιουβαρλάκια. Απλά θέλεις το ζουμί του πτώματος. Ναι. Το κάνω κι εγώ, στους οχτρούς μου. Το κάνεις αυτό για να πιάσει τη θερμοκρασία του άλλου. Τι κι άλλο, ρε. Και πού το ξέρεις εσύ, εσύ είσαι σκηνοθέτης, αγάπη σου. Τι κάνετε, μαλάκα, κι ολελέης. Μ' αρέσει αυτή η τεχνική, κι ολελέης, στον Ίγκας. Θα κάνουμε και μια θυσία ενός μικρού παιδιού τώρα. Μωρή, φέρε ένα παιδί! Έλα. Τρία έχουμε. Θυσιάσουμε το ένα. Ωραία, και όλο μαζί ρίχτω μέσα στην κατσαρόλα. Ρίχτω τώρα μέσα στην κατσαρόλα, ρε. Όλο. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Ρε και εσύ... κούνα την κατσαρόλα, γρήγορα. Τα ξέρω ότι δεν με αγχώνεις. Γιατί μου τα κάνεις αυτά τα απότομα. Μου αρέσει. Μαλάκα μυρίζει μανούλα. Μανούλα σου συγκεκριμένα. Μάμας τζόκ, είμαι ο πρώτος στην Ελλάδα. Τα φέραμε όλα πρώτη, έχω πρώτη. Άκου. Άκουσες τη μάνα σου να σου λέει, μαλάκα. Φόρα ζακέτα. Γιατί δεν έκανε έκτρωση. Πονάνε τα χέρια μου από το λεμόνι. Μπάτσο γουρούνια δολοφόνη. Νομίζω ότι η συνταγή μας είναι έτοιμη. Ναι, είναι έτοιμη. Θα φέρουμε πιατάκι τώρα να σερβίρουμε, να γουστάρουμε. Τι ωραία που περνάω στο πόκινγκ το μαλλιάτσις. Ρε μαλάκα, κάνω τη γριά ενώ είμαι ο Παύλος Σκομπάρ σε αυτό το επεισόδιο. Το ξέχασα. Φέρε μωρή πουτάνα ένα πιάτο. Που είναι η άλλη πουτάνα γυναίκα μου. Έλα εδώ μωρή πουτάνα. Μην κοίτα το βρακί της κοπελάς, να σας κάνω. Ήταν η κραυγή της αγάπης μου. Ωραία. Και θα πάρω και λίγο αλευκό λεμονάκι, ε. Ναι. Μυρίζει η μανούλα σου. Τέλειο, μπράβο. Μ' αρέσει πολύ. Για πιες και λίγο από την κουτάλα, είναι καλό. Ήρθε η ώρα. Κόβω το φύλλο. Ο Sun Fucking Pro. Κόψου μόνο, μαλάκια, με κάνεις ρεζίλη στον κόσμο. Και τώρα... Το χώνω βαθιά στο στόμα μου. Έχει το λαρίγκι. Δεν παίζει. Απ' την κόλαση. Είναι ψηλό, 80.000 βαθμού Κελσίου αυτό. Αλλά δεν μασώ τα χέρια μου. Έτσι. Ρούμε το λάχανο. Ρουφά. Είναι ομός ο κοιμάς. Ο κοιμάς δεν παίζει να δω όμως. Το ρύζι έχει βράσει. Α, το ρύζι είναι που είναι σαν popcorn. Δεν έχει βράσει το ρύζι. Αυτό που φάγαμε καλύτερη μπουκλά είναι καλύτερα. Καλό! Γαμάλε σπίτια. Πάει στο σπίτι, δεν γαμάλε. Κυρίες και κύριοι, φτιάξαμε ένα μαμαδίστικο φαγητό καλύτερα από τη μαμά σας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια σας.